Σουηδός, Μάνταλος, μαζεύει την απομάκρυνση της αμήνας του κρατώνει του Αλμέιδα. Στο δεύτερο το κάνει ο Μάργας, ο Πέκχαρτ δεν πρόλαβε. Στο 93 δείτε ξανά πως ο Μάργας κάνει αμέσως το σούτο, ο Πέκχαρτ πετιέται στο δεύτερο δεκάρι αλλά δεν μπορεί να προλάβει. Ούτως ή άλλως ο Μάργας σου κάνει την προσπάθεια να το φοβάσει. Τζέκο έχω την εντύπωση. Καλό. Αλμέιδα. Κεφαλιά του Πίτολο. Ρίτο. Σφυρίζει ο Στάφος Μάνταλος για τελευταία φορά στο Σπύρος Λουίς. ΑΕΚ Ατρόμητος 2-2. Η ΑΕΚ βρέθηκε στο 60 με το τέρμα του Πατίνο Ροντρίγκες να προηγείται 2-0. Στο 75 βρέθηκε στο 2-2. Καθώς ο Λεταλέκ μείωσε στο 71 και ο Ούμπιντες στο 75 έκανε το 2-2. Πάμε αμέσως στο μέλλον του Λετζάκη. Ήταν ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Μωράης. Μισό λεπτό να δούμε. Τι συνέβη στο τελευταίο 20 λεπτό, αν συμφωνεί ότι υπήρχε ένα blackout αρνητικό, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δημιούργησε ευκαιρίες τώρα για να πάρει την νίκη, δημιούργησε και ο Ατρόμητος όμως ευκαιρίες. Πώς εξηγεί αυτό το blackout στο τελευταίο 20 λεπτό? Afortunadamente no hemos podido ganar, pero ha habido momentos de buena calidad. Hay que continuar trabajando y pensar en los próximos partidos, pero ganar tranquilidad y mejorar todavía la calidad del juego, que hemos tenido alguna precipitación que nos ha impedido de avolumar el resultado en el momento que teníamos. Σήμερα έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό που κάναμε ήταν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αρκετές φάσεις. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν την εκτίμηση του Ζωσέ Μωράης για το σημερινό μάτς. Πάμε να ακούσουμε και αυτή του Γιώργου Κορακάκη, είναι δίπλα στον Αποστολίδα. Είναι κοντά μας προπονητής του Ατρόμητου. Δεν ξέρω αν χαρακτηρίζεται αυτό το μάτς τρελό, αλλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν ήταν καλή ή κακή η εμφάνιση του Ατρόμητου, διότι είναι δύσκολο να βγάλουμε εμείς τα συμπεράσματά μας. Με το δικό σας μάτς θα θέλαμε να μας βοηθήσετε. Τρελό μάτς όπως το είπατε είναι. Και δεν είχαμε καλά στην παιχνίδια, είχαμε γκολ. Μόνο δικό μας λάθος και για 20 λεπτά δεν υπήρχε και δεν υπήρχε κάποιο στο γήπεδο. Το ισορροπήσαμε και εκεί που έχουμε ισορροπήσει το παιχνίδι, ξαφνικά δεχόμαστε και δεύτερο. Στην υπόθεση όλη το βασικό είναι ότι τα παιδιά δεν τα παράτησαν. Κάναμε το 2-2, κάναμε ευκαιρίες μετά πιο κλασικές εμείς. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, η Άρη θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Θα τον ρωτήσουμε αργότερα. Πιστεύω ότι το ήθελε ο Γκολόμπιντες. Νομίζω πως όχι, αλλά λίγη σημασία γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ειλικρινής ο Γιώργος Κορακάκης, αλλά θα ρωτήσουμε και τον Χαβιό Ούμπιντες συνέχεια να δούμε αν ήθελε αυτό το γκολ, διότι ο Ούμπιντες θα δοκιμάζει και όλο αυτά από μακρινές αποστάσεις. Εγώ το είπα και στη μετάδοση η Αποστολή, ότι μου δημιουργείται η εντύπωση ότι πιθανόν να το έψαξε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια η εμπειρία που έχει ο Κορακάκης που έχει φάει το ποδόσφαιρο με το κουτάλι παίζοντας στα γήπεδα, σαφώς και μπορεί να είναι πιο ακριβή στην εκτίμηση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Ούμπιντες θα μας πει όταν εσύ θα τον ρωτήσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν κύριες και κύριοι το μάτς στο Σπύρος Λούις απόψε. Ένα παιχνίδι που είχε ένα πολύ ανατρεπτικό σενάριο με δεδομένη την εικόνα που έβγαλαν οι ομάδες στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Ούμπιντες πήγε να γίνει ο μοιραίος του Ατρόμητου, αλλά με την εικόνα του στη συνέχεια διόρθωσε αυτή τη λανθασμένη μεταβίβαση την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μάνταλος για να βάλει την ΑΕΚ μπροστά στο σκόρ. Η ΑΕΚ, όπως είπε ο Γιώργος Κορακάκης, δεν κατάφερε να
αξιοποίησε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, στο οποίο ο Ατρόμητος δεν πατούσε καλά στο γήπεδο. Εκεί ο Μωράης εκνευρίστηκε αρκετές φορές στην ίδια την ομάδα του να βρει και ένα δεύτερο τέρμα. Κάτι τέτοιο συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60 λεπτό, με Πατήχτο Ροντρίγκες. Αλλά ακόμη και τότε η Άρχερ δεν φάνηκε να εξασφαλίζει τους τρεις βαθμούς, γιατί ο Ατρόμητος δέχτηκε το δεύτερο γκολ πάνω σε ένα σημείο που έχτιζε ψυχολογία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο, αυτό είναι το δηλαδή που είναι λίγες, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι άξιο αναφοράς την ώρα που η ομάδα του Κορακάκη αρχίζει να φτιάχνει την αυτοπεποίθησή της και την ψυχολογία της στο μάτς δευτερεύει. Δέχεται ένα γκολ, μένει πίσω με δύο θέματα και μέσα σε ένα τέταρτο βρίσκεται ξανά στην ισοπαλία. Η αρχή έγινε από το 21ο λεπτό με την ασίστ του Μπρίτο στον Λεταλέ. Ο Μπρίτο, ο οποίος δίνει ασίστ μόλις 3 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Τον Λεταλέ εκφρίζεται σχόλια, γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα. Και εδώ το 2-2 από τον Ούμπιντες. Με το ερώτημα να μένει λοιπόν αν ο Ούμπιντες ήθελε να κάνει σέντρα ή απευθείας εδώ είναι το λάθος του Νίκου Ναζαρίδη. Ο Γιώχανσον κέρδισε την μπάλα, έδωσε στον Βάργκας. Ο Αλμέιδα έβγαλε την δική προσπάθεια, έκανε μια σπουδαία επέμβαση ο Γκορ Μπούνοφ. Και κοιτάξτε την αντίδραση του Νίκου Ναζαρίδη σε αυτό το σημείο. Μια τρομερή αντίδραση που καταγράφεται σίγουρα στις αξιολογίες της ομάδας. Να ρίξουμε γρήγορα μια ματιά και στην κάρτα με τους αριθμούς του αγώνα. Είναι 30 οι τελικές και όπως μας έλεγε ο Γιάννης Φουρνάρος κατά τη διάρκεια του